Ο μεγάλος Άγγλος οικονομολόγος, ο Τζον Maynard Keynes, θεωρούσε την άποψη ότι το πρόβλημα της ανεργίας θα λυθεί αν πέσουν αρκετά οι μισθοί, ανόητοι. Όχι μόνο ανόητοι, αλλά επικίνδυνοι. Ο μεγάλος αυτός οικονομολόγος είχε μια συγκεκριμένη άποψη. Θεωρούσε ότι υπάρχουν δύο αγορές, οι οποίες διαφέρουν από τις λαϊκές αγορές. Διαφέρουν από τις αγορές ακινήτων. Από τι αγορέ αυτοκινήτων. Πράγματι, στι λαϊκέ αγορέ, αν πέσουν οι τιμέ, θα ξεπουληθούν όλα τα προϊόντα. Στην αγορά ακινήτων, αν πέσουν οι τιμέ των σπιτιών, θα πουληθούν όλα τα σπίτια. Γενικά, αυτό ισχύει, θεωρούσε ο Κέιν, σε όλε τι αγορέ, με δύο εξαιρέσει. Η μία είναι η αγορά του χρήματο. Και η άλλη είναι η αγορά εργασία. Συγκεκριμένα, θεωρούσε ότι η εργασία και το χρήμα είναι τα δύο αγαθά. Στα οποία δεν πρέπει να έχουμε καμία απολύτω εμπιστοσύνη ότι η μείωση τη τιμή τους θα αυξήσει τη ζήτηση. Α πάρουμε ένα απλό παράδειγμα. Πάρτε ένα εργοστάσιο σε Έχει ένα εργοστάσιο που παράγει ψυγεία. Σκέφτεται. Να κάνω μια μεγάλη επένδυση για να αυξήσω την παραγωγή σε ψυγεία να πάρω μηχανήματα, να χτίσω ένα νέο παράρτημα στο εργοστάσιό μου, να προσδάβω εργαζόμενου, να πάρω άλλου 50, 100, 200 εργαζόμενου. Ξέρετε, αν δεν γίνουν τέτοιου είδου επενδύσει, το πρόβλημα τη ανεργία δεν θα υποχωρήσει. Χρειάζονται επιχειρηματικέ δραστηριότητε, επενδυτικέ αποφάσει τέτοιου είδου για να μειωθεί η ανεργία. Το ερώτημα είναι τι θα επιφέρει μια τέτοια απόφαση. Η μείωση του μισθού. Ο Κέννη θεωρούσε ότι σε καμία περίπτωση το κεντρικό σημείο εδώ δεν είναι η μείωση του μισθού. Ότι ο επιχειρηματία, ο εργοστασιάρχη αυτό πάει το βράδυ στο κρεβάτι να κοιμηθεί και στριφογυρνάει με μια αγωνία. Η αγωνία του δεν θα είναι αν θα μειωθεί 10% ο μισθό ή όχι των εργαζόμενων. Η αγωνία του είναι αν κάνει αυτή την επένδυση και βγουν άλλα χίλια, 5.000, 10.000 ψυγεία από το εργοστάσιο του, θα τα πουλήσει. Θα υπάρχει ζήτηση για τα ψυγεία. Αυτή είναι η αγωνία του. Τώρα, αν ο μισθό πέσει 10%, ανέβει αυτό. έχει κάποια σημασία, αλλά δεν είναι κύρια σημασία θέμα, ερώτημα, αγωνία. Μάλιστα, ο Κέιν θεώρησε ότι η μείωση του μισθού, ακόμα και τη τιμή του χρήματο, δηλαδή του επιτοκίου, μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο. Αντί η μείωση του μισθού να αυξήσει την απασχόληση, να οδηγήσει του εργοδότε σε προσλήψει. Μπορεί να κάνει το αντίθετο, έλεγε ο Κέννη. Γιατί, είπαμε, ο εργοστασιάρχη το βράδυ στο κρεβάτι του τριφογυρνάει και υδρώνει, αγωνιώντα για το αν θα πουλήσει τα ψυγεία. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι αν θα υπάρχει αρκετή ζήτηση. Αν οι καταναλωτέ θα έχουν αρκετά λεφτά στι τσέπε του να πάνε να αγοράσουν ψυγείο. Αυτό τον νοιάζει. Δεν ξέρει. Πάσχει από αβεβαιότητα. Γι' αυτό και δεν μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ. Ξυπνάει το πρωί, διαβάζει τι εφημερίδε, μυρίζεται γύρω-γύρω να δει τι γίνεται, προσπαθεί να οσφριστεί φριστή προ τα πού πάει η οικονομία και κάποια στιγμή βλέπει να πέφτουν τα επιτόκια ή να μειώνει το μισθό των εργαζόμενων. Πώ θα το πάρει αυτό, λέει ο Κέιντ. Δεν υπάρχει σημαντική πιθανότητα να το εκλάβει ω ένα κακό μαντάτο. Ένα σημάδι ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και αντί να πει, κοίταξε να δει η εργασία γίνει φθηνότερη, α προσλάβω μερικού παραπάνω, να πει, Ποιο θα αγοράζει τα ψυγεία μου αν οι μισθοί πέφτουν στην οικονομία και αντί να κάνει προσλήψει να προβεί σε απολύσει. Τι χρειάζεται, λέει, σε αυτή την περίπτωση για να γίνουν οι προσλήψει και να γίνουν οι επενδύσει ο Κέιν, Χρειάζεται μια νότα αισιοδοξία, μια ένεση αισιοδοξία. Ποιο θα τη δώσει αυτή την ένεση αισιοδοξία, Ο ιδιώτη δεν μπορεί. Αγωνιά, δεν μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ. Κάποιο απ' έξω από το σύστημα αυτό. Πρέπει να δώσει αυτή την Ένεση, να κάνει αυτή την Ένεση. Το κράτο. Και ποια θα είναι αυτή η Ένεση, οι δημόσιε επενδύσει.